λέμε, μόνο πολύ καλά πράγματα δεν σας έφερε και η διάθεση έχει πειραστεί, μια το ένα, μια το άλλο και τα οικονομικά, τράβα από εδώ, τσίμα τσίμα από εκεί, άντε να αντιμετωπίσω αυτό, άντε μη μου έρθει και κάτι καινούριο. Ευελπιστούμε στο Φλεβάρι, το λέω και το ξαναλέω, όχι ότι ο Φλεβάρις θα μας λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά θα δείξει μια καλύτερη πλευρά σε σχέση με το Γενάρη. Η σημερινή μέρα είναι ακόμα δύσκολη και η αυριανή μέχρι το μεσημεράκι, σιγά σιγά από το Σάββατο το απόγευμα, είναι σαν να λύνονται τα πράγματα, οι καταστάσεις, να μπορείτε να κινηθείτε λίγο καλύτερα. Βεβαίως δεν πάμε Σάββατο απόγευμα, Κυριακή μέχρι Δευτέρα μεσημέρι να κάνουμε μια σημαντική συμφωνία, να υπογράψουμε κάτι. Γιατί αργότερα αλλάζουν τα πράγματα και ίσως δούμε ότι δεν ψάξαμε πολύ καλά το όλον θέμα. Για τα αισθηματικά και τα οικονομικά, οι μέρες αυτές δεν είναι τόσο βοηθητικές. Η σημερινή και μέχρι αύριο το μεσημέρι θέλουν και εκεί προσοχή. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Δύσκολοι συνδυασμοί, έχει ταλαιπωρία αυτός ο καιρός, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει εκεί σταθερά ακόμα η Αφροδίτη, που δείχνει ότι την τελευταία στιγμή στα οικονομικά, στις σχέσεις, στην κοινωνικότητα, τη συντροφικότητα και τη βοήθεια και την αποδοχή και την παραδοχή που μπορεί να έχετε από τους άλλους, βάζει έτσι μια μικρή βοήθεια. Επομένως, ναι μεν, από τη μία βράζεται, υπάρχουν πολλά θέματα, πολλές ανατροπές και αυτό είπαμε μέχρι και την 1η του Φλεβάρι, αλλά από την άλλη μεριά έχετε τις εναλλακτικές σας και η σημερινή μέρα και η αυριανή μέχρι το μεσημεράκι τυπικά τουλάχιστον είναι πιο ευνοϊκές. Λέω τυπικά γιατί όταν έχουμε μια πανσέλινο όπως αυτή που σας επιβαρύνει, που θα φροντίσετε λίγο σχέσεις με ανωτέρους νόμους, κανονισμούς, δικαιοσύνη, δημόσιο, όλα αυτά, πολύ περισσότερο. Σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι θα δείτε τι μπορείτε να ρυθμίσετε και να διορθώσετε. Ακόμα και για τα αισθηματικά, αν πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση, αν πρέπει να δείξουμε μια άλλη πλευρά πιο διαλλακτική και τέλος πάντων να προσπαθήσουμε να πάμε κοντά στον άλλον, η σημερινή μέρα είναι πολύ καλύτερη και από αύριο το μεσημέρι και μετά, όσο λιγότερα πείτε τόσο καλύτερα. Και να περάσουμε στον τοξότη, τα βάρη των άλλων. Ίσως συσσωρεύσει αυτή η πανσέλινος και ακόμα πιθανό να υπάρχει λίγο ένα φρένο σε μια καινούρια γνωριμία, σε μια σχέση που είναι στα σπάργανα ακόμα και δεν έχει μορφοποιηθεί και δεν έχει έτσι σταθεροποιηθεί και ακόμα στα δημιουργήματά σας. Αυτό που λέμε είχα στο μυαλό μου να φτιάξω αυτό, είχα ένα σχέδιο για εκείνο, ίσως υπάρχει ή ματέωση στη χειρότερη περίπτωση ή απλώς μια αναβολή. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή δεν είναι αρνητικές, λίγο μεγαλύτερη προσοχή ακόμα σε σχέση με ξένους και εξωτερικό. Μπορεί να είναι ταξίδια, μπορεί να είναι εισαγωγέ-εξαγωγέ, δεν είναι απαραίτητο. Και ακόμα πολύ μακριά και πολύ κοντά ταυτόχρονα. Δηλαδή μπορεί ακόμα και μέσω του διαδικτύου να υπάρξει κάτι που να είναι μια μπλόφα εκεί και θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή. Στα αισθηματικά, όχι πολύ μεγάλες αλλαγές, σημειώνουν αυτό που είπαμε στις εξαιρετικά πρόσφατες γνωριμίες. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Έως αύριο το απόγευμα, όπως είπαμε και χθες, όπως λέμε και σήμερα, μέχρι αύριο το απόγευμα, τα πράγματα ακόμα είναι στριμωγμένα ή έχουν παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα από εδώ, από εκεί, από σχέση, από αισθηματικά, από οικονομικά και ακόμα βάρη συγγενών που μπορεί να έρθουν στη δική σας πλάτη. Και η σημερινή μέρα θέλει προσοχή και προφύλαξη της υγείας ψυχικής και σωματικής. Η συγκεκριμένη πανσέλινο, μέχρι αύριο το απόγευμα αυτό περισσότερο, από εκεί και μετά υπάρχει μια αποφόρτιση. Η πανσέλινος αυτή δεν έχει κάτι ιδιαίτερα αρνητικό ως προς εσάς. Εκείνο που υπάρχει είναι η θέση της Σελήνης που δείχνει ότι πρέπει να συμβαδίσετε με τα γούστα, τις προτιμήσεις και τις παραξενιές των άλλων μέχρι αύριο το απόγευμα, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι και εύκολο. Η Αφροδίτη δίνει τη λύση της τελευταίας στιγμής. Εκεί που πάει κάτι να στραβώσει υπάρχει ένα θετικό γύρισμα πραγμάτων. Και να περάσουμε στον υδροχό, το τέλος ενός κύκλου. Αυτή η πανσέλινος που γίνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο ξημέρωμα της Κυριακής δείχνει ότι συμπαρασύρει ό,τι αρνητικό υπήρχε. Εδώ λοιπόν γίνεται μια κορύφωση, είτε πρόκειται για τα επαγγελματικά, είτε για τις σχέσεις σας, είτε ακόμα οποιοδήποτε θέμα σας κρατάει λίγο ή σε εγρήγορση ή σε ανησυχία και δεν ξέρετε ακριβώς πώς θα λήξει.
Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει κάτι αρνητικό από τους άλλους, δεν δίνετε ιδιαίτερη σημασία, δεν πιάνεστε δηλαδή στα λόγια, δεν αξίζει τον κόπο και σχέσεις και συνεργασίες που να κλείσουν τον κύκλο τους, γιατί εκεί πηγαίνουν, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μπορεί να είναι και το τελικό, αλλά στο χέρι σας είναι να μην το μεγαλώσετε. Ξέρετε, όταν κάτι γίνεται σε πανσέλινο, συνήθως αυτό το θέλουμε για τις συναυλίες, για να το μάθουν πολύ, να περπατήσει κλπ. Κατά τα άλλα, λοιπόν, δεν είναι μια καλή στιγμή για να κοινοποιήσουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας ενδιαφέρουν ή να μας ενοχλούν. Τα γράφουμε και περπατάμε και πάμε παραπέρα. Και να περάσουμε στους ηχθείες. Έως αύριο το απόγευμα η Εύνοια, μεγάλη δεν είναι, μικρή αλλά ουσιαστική είναι, και η σημερινή μέρα και η αυριανή μέχρι το μεσημεράκι έχουν μια Εύνοια μεγαλύτερη. Η συγκεκριμένη πανσέλινος τώρα είναι ο τομέας των επαγγελματικών, της φυσικής κατάστασης και της υγείας. Αυτοί είναι οι τομείς που θίγονται κάπως. Βεβαίως, όπως είπαμε, και σήμερα και μέχρι αύριο το απόγευμα και η προεργασία που θα κάνετε και αυτά που θα διεκδικήσετε μπορεί να έχουν μια καλύτερη τύχη. Η πανσέλινος δεν είναι αυτό που λέμε άμεσα επιβαρυντική, όχι σε σχέση με εσάς, αλλά σε γενικές γραμμές δεν ξεχνάμε ότι οι τελευταίες ημέρες του Γενάρη είναι λίγο καλύτερες. Ό,τι μπορούμε λοιπόν, μαζεύουμε από εδώ, διορθώνουμε από εκεί, ρυθμίζουμε από την άλλη, γιατί ο Φλεβάρης έρχεται με πολλά κέφια και με πολλά ντουζένια και θετικά και αρνητικά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένω να ακούσω τι θα πεις για τους συντροφούς τη Δευτέρα. Αν σε δω τη Δευτέρα το απόγευμα, θα πω καλύτερα από αυτά που θα πω το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.